Συνεχίζουμε με την κυρία Έρση Παπαδοπούλου, υποψήφια βουλευτή Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με την Εθνική Δημιουργία. Κυρία Παπαδοπούλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Α, με συγχωρείτε. Μερσίνη Παπαδοπούλου και Έρση. Και Μερσίνα και όλα. Ναι, αλλά στα ψηφοδέλτια. Λίγο να τα πάρουμε τώρα με τη σειρά, γιατί και από τις γυναίκες που πέρασαν από εδώ. Είσαστε μετρημένοι η τρίτη, η δεύτερη, δεν θυμάμαι. Πάντως κάπου εκεί είναι ο αριθμός, δεν έχουμε ξεφύγει από τις πέντε. Στο ψηφοδέλτιο είναι Παπαδοπούλου Μερσίνη, αλλά οι δικοί σας σας φωνάζουν Έρση. Έρση. Μπράβο, να ξέρουμε. Και Έρση και Μερσίνη φωνάζουν. Ναι. Δεν... Και Α' Θεσσαλονίκης, Εθνική Δημιουργία, ναι. Θάνος Τζίμερος, Φαΐλος Κρανιδιώτης, μια προσπάθεια ένωσης των φωνών. Εσείς πώς αποφάσισατε να είστε υποψήφια? Υποψήφια αποφάσισα να είμαι, δεν το αποφάσισα ακριβώς, το θεωρούσα δεδομένο από πριν, διότι είναι η ποσόστοση καταρχήν, οπότε χρειαζόμαστε γυναίκες, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την πολιτική, 5 χρόνια τουλάχιστον, είμαι πρόεδρος στην τοπική οργάνωση της Δημιουργίας Ξανάς της Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε θα ήταν λιγάκι... παράλογο. Να μην είστε μέσα. Συμφωνώ. Ανεύθυνο. Ναι, νομίζω. Θέλω όμως για αυτούς που δεν σας ξέρουν, κυρία Παπαδοπούλου, να συστηθείτε, να μας πείτε. Συστηθώ. Πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε, με τι ασχολείστε, πού κυκλοφορείτε. Πού κυκλοφορώ. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορώ σε όλη τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι αρκετά μεγάλη. Πέρασα δηλαδή το μισό. 25. Ναι. και οπότε τώρα μάλιστα εδώ που βρισκόμαστε περνούσα πάρα πολλά καλοκαίρια, γενικώς περνούσα γιατί είναι κοντά τα Λευκατζίδικα και επειδή ο πατέρας μου ήταν φαντουργός, ο θείος μου, η θείη μου ήταν τέλος πάντων οι Λευκατζίδες που λέμε τώρα, φύγαν όλα αυτά. Οι νέοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Τα ίδια πρικό, στα σεντρόνια. Ναι, βέβαια. Οι ζακάρι κουβέρτες, όλα αυτά ήταν κάτι που ήταν η παραγωγή του πατέρα μου και ασχολούνταν όλη η οικογένεια Παπαδοπούλου με τα λευκά είδη και ασχολήθηκα κι εγώ. Ανέλαβα κι εγώ το εργαστήριο του πατέρα μου όταν τον χάσαμε από τη ζωή. Για αρκετά χρόνια είχα και δικό μου κατάστημα. Καμία σχέση βέβαια με το τι έχω σπουδάσει, γιατί έχω τελειώσει σχολή καλλιτεχνών. Και έκανα μαθήματα εικαστικών και είχα δικά μου εργαστήρια νωρίτερα πριν το υφαντουργείο, αλλά γενικώς μέσα από την αγορά και μέσα από την παραγωγή κατάλαβα πάρα πολλά για την οικονομία και για το πώς είναι στημένο το σύστημα το οποίο, μέσα από το οποίο προσπαθεί να υπάρχει ανάπτυξη και παραγωγή στη χώρα μας. Ναι, η δομή της οικονομίας και της κοινωνίας. Και της κοινωνίας, διότι ασχολήθηκα από πάρα πολύ νωρίς με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί έχω έναν αδερφό ο οποίος είναι αυτιστικός. Και στη δική μας εποχή δεν υπήρχε καν διάγνωση αυτισμού, οπότε ασχολήθηκα αρκετά και εγώ και η αδερφή μου και η μητέρα μου. Επειδή δίδασκα επίσης, ασχολήθηκα αρκετά και με την εκπαίδευση. Ναι. Οπότε, βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτό το σύστημα διοίκησης, εν πάση περιπτώσει, ή διακυβέρνησης, όπως λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι αυτός ο κρατισμός ο οποίος καλύπτει τα πάντα. Είτε ασχολείσαι με την παιδεία, είτε ασχολείσαι με την υγεία, είτε ασχολείσαι με την οικονομία, είτε είσαι ό,τι και να είσαι, ο κρατισμός επιβάλλεται. Πάντως, θίξατε ένα θέμα, το οποίο νομίζω ότι από τα χρόνια που εσείς φροντίζατε τον αδερφό σας και που είχατε ένα παιδί στην οικογένεια με αυτισμό μέχρι σήμερα, ξεκολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές δυσκολίες. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν ανοίξει οι πόρτες και τα παράθυρα σε σχέση με αυτό το θέμα. Ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Όχι, τώρα πια τα παιδιά... Τα άτομα τέλος πάντων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού μπορούν φυσικά να παρακολουθήσουν και κανονικά σχολεία, σε τυπικά σχολεία μαζί με τυπικά παιδιά. Ναι. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκείνη την εποχή, αλλά δεν υπήρχε ούτε ειδικό, δεν υπήρχε τίποτα εκτός από τα ιδρύματα. Δηλαδή η μόνη εναλλακτική ήταν να βάλεις τον άνθρωπό σου από τη στιγμή που ξεπερνούσε τα 10-12 χρόνια
και πια δεν ήταν αποδεκτό σε οποιοδήποτε χώρο έτσι τυπικό. Ήταν ενοχλητικό δηλαδή, σίγουρα έπρεπε να το πας είτε σε ίδρυμα είτε να το κρατήσεις σπίτι. Ναι. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά δεν έχουν αλλάξει οργανωτικά, ουσιαστικά. Η εθνική δημιουργία, δημιουργία ξανά. Ποιες προτάσεις της ξεχωρίζετε εσείς, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη μας? Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν ειδικές προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη. Οι προτάσεις μας αφορούν όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα ιδιαίτερα θέματα στη Θεσσαλονίκη πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να αισθανθεί ελεύθερη, να έχει τη δικαιοδοσία, δηλαδή να έχει την εξουσία, να έχει τη δικαιοδοσία, να έχει τους πόρους, τους οποίους δεν πρέπει να περιμένει από την κεντρική εξουσία να, τις δοθούν, ιδιαίτερα τους πόρους τους οποίους παράγουμε εμείς εδώ, το δικό μας ΑΕΠ δηλαδή, να μπορεί να το χειριστεί και βέβαια να μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, τέλος πάντων η τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορεί να κάνει πράγματα χωρίς να περιμένει την αδειοδότηση από κάποιο Υπουργείο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που θα πει ναι βεβαίως προχωρήστε. Η εθνική δημιουργία, δημιουργία ξανά θα έχει παρουσία και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές τον Οκτώβρη. Στις δημοτικές εκλογές δεν κατεβάζουμε κάποιο δικό μας συνδυασμό. Γενικά η εθνική δημιουργία, όπως ήταν και η δημιουργία ξανά δηλαδή, δεν είμαστε υπέρ του να υπάρχουν κόμματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση μάλιστα η δική μας πρόταση είναι να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους και άλλο ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους. Έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ψηφίσει τον δήμαρχο και να μπορεί να ψηφίσει τους δημοτικούς συμβούλους άσχετα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα ανήκουν. Ναι. Κυρία Παυλοπούλου, θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι των γνώσεων. Ναι. Είναι δύσκολες βέβαια οι ερωτήσεις, το αναγνωρίζω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν σας έχουν προειδοποιήσει, φαντάζομαι. Ναι. Πόσους τίτλους συνολικά κατέκτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης ως προπονητής με τις ομάδες μπάσκετ του Άρη και του Ολυμπιακού? Και του Άρη και του Ολυμπιακού. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχει αλφα, βήτα, γάμα? Όχι, δεν έχει. Να πω. Όχι, αλλά μπορώ να σας το κάνω εγώ. Ωραία. Δεν έχω δει πολλά τηλεπαιχνίδια, αλλά φαντάζομαι. Κανέναν. Όχι, αποκλείται. 5. Παραπάνω. 18 ή 25. 18. 18. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή προσοχή. Επιτυχία, κύριε Παδοπούλου.